Μαριάννα, να σε αφήσω στα χέρια της Επιτροπής, ωραία είσαι. Ε? Είχαμε αρέσω, μια... αρέσω. Μ' αρέσεις, ναι, εντάξει. Είσαι μια θεά. Κώστα. Ήθελα να το πω που θέλω. Μ' αρέσει η Μαριάννα που είναι... Μ' αρέσει η Μαριάννα που είναι τόσο μικρή, ναι, και έχει πολύ θετική ενέργεια, πάρα πολύ ωραία φωνή, ξέρει να στέκεται στη σκηνή. Μπράβο. Και εύχομαι να είσαι και εσύ μες στην επτάδα του Κρυκάιτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο, κύριε Πέτρο να λες εσύ. Κύριε Κωστόπουλε. Κύριε Κωστόπουλε, άντε μπράβο, 16 χρονών. Πού τα άμαθες αυτά, ρε, 16 χρονών. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πραγματικά δεν έχω καθόλου άγχος. Είχα μια τεράστια ανυπομονησία και χαρά. Ήμουν σαν το χαζοχαρούμενο από την έναρξη, έτσι δεν με είδες. Πέρα από το τραγουδά. Δηλαδή, άμα δεν γίνεις τραγουδίστρια, θα γίνεις δικηγόρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η παρουσιάστρια, Πέτρο μου. Η παρουσιάστρια, δεν υπάρχει. Το όχι. Για 16 χρονών μου πέταξε τα μάτια έξω. Ερχόσουν εκεί. Ερχόσουν εκεί. Ανέβαινες. Αυτό είναι για μένα, είναι σκηνή. Και βγήκες και έσκησες. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλλη, ο Κωστόπουλος είναι. Δεν θα έχει μάτια στο τέλος. Σε λίγο δεν θα έχει όντως. Όχι από μένα. Είστε καταπληκτικοί, μικροί αλλά εξαιρετικοί. Το περπάτημά σου, επειδή σε είδα και χθες την πρόβα, είναι πολύ μοντέλου και μ' άρεσε πάρα πολύ. Βγήκες με φοβερή αυτάδεια, με την καλή έννοια όμως. Βγήκες με τσαμπουκά και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, θες να πεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Κάτι κακό, 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 όχι, κακό. Να πει κάτι κακό, δεν έχει πει τίποτα κακό μέχρι σήμερα. Δεν δηλαδή υπάρχει κακό. Θα πάει γροσουζιά. Δεν υπάρχει κακό τώρα. Από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε. Πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις star. Κάτι τέτοιο. Σταρούμπα. Σταρούμπα, ε. Ναι, ε. Μαριανάκη. Το λατρεύω αυτό. Το λατρεύω. Ποιο λατρεύεις? Εδώ τη σκηνή, το τραγούδι σένα όλους. Δεν μου λες κάτι, βρε Μαριάννα μου, επειδή πας σχολείο ακόμα. Παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επειδή πηγαίνεις στο σχολείο ακόμα, έτσι. Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που σε αυτό συμφωνεί και ο Πέτρος και η Έλλη και ο Κώστας. Δεν τα βάζουμε στον κόκορα όλα αυτά, ε. Καθόλου. 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 Πώς αντιμετώπισαν, ας πούμε, οι συμμαθητές σου, οι καθηγητές? Δεν τους βλέπεις, είναι όλοι εκεί, όλοι. Που σε είδανε στα βίντεο του Greek Idol. Σε τρελάθηκαν, τη χαρά τους, και αυτό είναι εδώ όλοι σήμερα. Α, τίποτα δηλαδή, έτσι. Ρούλα, λοιπόν, δεν μου ορίστε. Δεν θα χάσεις την τάξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα χάσει την τάξη θα... Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρω βίσα. Δεν υπάρχει καμία. Okay. Δεν θα τη χάσουν τα παιδιά αυτά. Αν λοιπόν θέλετε να παραμείνει η Μαριάννα μας εδώ στο Greek Idol, ξέρετε τι θα κάνετε, σημειώστε τον αριθμό. Τα περισσότερα παιδιά είναι χαρούμενα και μου αρέσει αυτό πολύ. Μαριάννα, σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι άνεση. Άνεση. Πέμπτος λοιπόν υποψήφιος. Είναι ο Χρύσανθος Καντερές, ο οποίος... Α, και η Κέρκυρα εδώ. Έρχεται λοιπόν από την Κέρκυρα και θα ερμηνεύσει το κομμάτι του Γιώργου Παπαδόπουλου, Σώμα με Σώμα. Χρύσανθος.
Είμαι ο Χρήστος Καντερές, είμαι 23 χρονών, γυμναστής και είμαι από την Κέρκυρα. Θέλω να γίνω τραγουδιστής, γιατί είναι ένα όνειρο ζωής και από μικρός θυμάμαι τον εαυτό μου που κοιτάζονταν στον καθρέφτη και τραγουδούσε με μια κιθάρα. Η φράση που χαρακτηρίζει τη ζωή μου είναι ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός. Αν όλοι το κάναν αυτό, σίγουρα η κοινωνία μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Πιστεύω πολύ στο Θεό, γιατί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου στρέφομαι σε Αυτόν και πάντα με βοηθάει. Η χειρότερη μου στιγμή στο Greek Idol ήταν στη φάση των group, όπου αγχώθηκα και μου βγήκε η υπερκινητικότητα που είχα. Οι κινήσεις ήταν πολύ υπερβολικές. Γιατί είχες τόσο υπερβολική κίνηση? Μήπως για να μην δω κάποιες φωνητικές αδυναμίες που είχες? Σε λίγο θα πήγαινε σαν το Robocop, όπως σίδερο ήσουν, είχες γίνει crack. Νόμιζα εκεί ότι τα έχασα πραγματικά όλα. Πήγε να περάσει από εκεί. Έλα, ψηφίστε με, γιατί θα σας κάνω δρόμους, πεζοδρόμια. Η θήκη θάλασσα στα μπλε σου μάτια κι εγώ μεθάω μες στο νερό. Έγινα μέσα σου χίλια κομμάτια και με τα χίλια σε αγαπώ. Χάρηκε ο Αύγουστος μες στο κορμί σου κι από την πόρτα του μπήκα κι εγώ. Ένας παράδεισος είναι μαζί σου, ένας περίπατος στον ουρανό. Στόμα με στόμα, στόμα με στόμα, με μια ανάσα, με μια φωνή. Ζήτω τα λάθη, ζήτω τα πάθη, ζήτω η αγάπη, ζήτω η ζωή. Ζήτω τα λάθη, ζήτω τα πάθη, ζήτω η αγάπη, ζήτω η ζωή. Καλώς το Χρύσανθο. Ζήτω τα πάθη, ζήτω η ζωή. Καλώς το. Θα δώσω το λόγο στη Δυτική Επιτροπή. Ε? Πολύ καλά. Ναι. Ωραία, θες να ξεκινήσουμε? Τι μου δείχνεις, Πέτρο? Τον Κώστα. Γιατί τον Κώστα? Τον Κώστα στο MMA. Ναι, ναι, γιατί σήμερα είναι. Κωστάκο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν τον πίστεψα από την αρχή εγώ. Αλλά μετά με κέρδισε. Σήμερα ήταν καλός. Πιστεύω οι τηλεθεατές να σε διαλέξουν και να είσαι στο Greek Idol την άλλη εβδομάδα. Έλλη, τον πίστεψες από την αρχή εσύ? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχε έτσι μια διχογνωμία. Μετά μας έπεισε. Βέβαια σήμερα έκανε λάθος. Έκανε κάποια λάθακια, δηλαδή μπήκε χρονικά λάθος. Το κατάλαβες, το έσωσες, αλλά ναι. Μάλλον δεν άκουγε καλά, δεν ξέρω. Ναι, δεν άκουσε καλά. Δεν άκουσες καλά το playback. Το φανταστικά. Συμβαίνουν αυτά, ε. Εννοείται. Και χειρότερα. Τα ξέρεις πολύ καλά εσύ, Έλλη μου. Πέτρο μου. Εγώ το πίστευα από την αρχή. Σε αντίθεση, ξέρεις, και τσακωνόμουν με τον καπετανίδη, διότι πρέπει τον καπετανίδη να τσακωθείς και λίγο. Θα πάει καμιά μπούφλα, καμιά ώρα, τέλος πάντων. Μου το λέει συνέχεια. Λοιπόν, ο Χρήσανθος θέλει ζέσταμα. Δηλαδή, ξεκίνησε πάρα πολύ σεμνά, είναι μια χαραπαλικάρι, ωραίο παιδί. Έχει την κίνηση, σήμερα την πήρες παραπάνω. Τα πήγες καλύτερα από τα προηγούμενα. Η δασκάλα εδώ είπε ότι για ένα-δυο γραφάκια, αλλά εγώ είμαι λίγο κουκουρούκο και δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά τα πήγες. Πιστεύω στα επόμενα που θα είσαι, θα τα προσυγκώσεις. Χρήσανθε, να σε ρωτήσω, και εγώ κάτι. Άλαιστε. Έχεις δηλώσει ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Εσύ όμως επιλέγεις ένα χώρο που είναι χώρος με φώτα, προβολή, λάμψη. Πώς συνδυάζεται αυτό? Η ταπεινότητα κρύβεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, πιστεύω. Και κάθε τι που κάνεις μπορείς να το δείξεις με την ταπεινότητά σου.
Αυτή είναι η απόψη σου. Ναι. Καλή επιτυχία, Χρύσανθε. Αν θέλετε να παραμένει ο Χρύσανθος στο Greek Idol, σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε κάτω στις οθόνες σας. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε για πάρα πολύ λίγο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας να συνεχίσουμε τους άλλους ταλαντούχους.